Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Το όραμα των ανθρώπων του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας από το 1932 που ιδρύθηκε είναι να προσφέρει ανιδιοτελώς τη δυνατότητα άθλησης σε νέους χωρίς διακρίσεις, χωρίς σκοπιμότητες στα αθλήματα που διατηρεί. Σε αυτή τη μακρά απορία, φιλοδοξία των ανθρώπων του Ναυτικού Ομίλου ήταν να θέτουν συνεχώς νέους στόχους και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της κοινωνίας. Επιγραμματικά να αναφέρω ότι από το Ναυτικό Όμιλο Καλαμάτας ξεκίνησαν τα αθλήματα της κολύμβησης, της υδατοσφαίρησης, της ιστιοπλοείας, του μπάσκετ, του σκάκι, του βόλεϊ και πολύ μεγάλη συμμετοχή και στην ανάπτυξη του τέννις, δεδομένου ότι το πρώτο γήπεδο τέννις που έγινε στην Καλαμάτα, όπως επίσης μπάσκετ και βόλεϊ, ήταν σε αυτές εδώ τις εγκαταστάσεις. Για το 2022 θέσαμε δύο νέους στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι η δημιουργία τμήματος ιστιοπλοείας για άτομα με κινητικά προβλήματα. Σε αυτή μας την προσπάθεια το σύνθημά μας θα είναι «Βρες και εσύ το δικό σου κύμα». Η ελληνική ιστιοπλοεία, αναγνωρίζοντας την δυναμική των ανθρώπων του Ναυτικού Ομίλου, την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων, μας εμπιστεύθηκε τη χρήση δύο νεότευκτων σκαφών με τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Σε αυτό το σημείο να δώσω τον λόγο στον κύριο Σπυρόπλο, που είναι ο έφορος ιστιοπλοείας και θα έχει την ευθύνη λειτουργίας αυτού του τμήματος. Είμαι ο έφορος ιστιοπλοείας του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας. Όπως είπε και ο πρόεδρος, η Ομοσπονδία Ιστιοπλοείας μας ανέθεσε αυτό το δύσκολο εγχείρημα, θα πω εγώ, να βοηθήσουμε, να εντάξουμε μάλλον συναθλητές μας και αθλητές μας, όπως είναι ο Γιώργος, στο τμήμα της ιστιοπλοείας. Τα σκάφη έχουν φορτωθεί ήδη από Αυστραλία και είναι καθοδόν για την Καλαμάτα. Ήδη υπάρχει αθλητής μας, αθλητριά μας μάλλον, στην Αθήνα που παρακολουθεί προπονήσεις στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας. Και στις πρώτες δύο προπονήσεις θα κατέβει κλιμάκιο της Ομοσπονδίας με τον Ομοσπονδιακό προπονητή να βοηθήσει το εγχείρημά μας. Σας ευχαριστώ. Να μας πείτε τι ιδιαίτερο έχουν αυτά τα σκάφη και γιατί έρχονται από την Αυστραλία εδώ, δεν έχουμε στην Ευρώπη κάτι... Δεν υπάρχει αυτά τα σκάφη στην Ευρώπη. Είναι από Αυστραλία, είναι ειδικά σκάφη. Είναι σκάφη για δύο και μονό αριθμό αθλητών. Έχουν δύο πανάκια επάνω. Μπορεί να μπει μέσα ένας αθλητής με τον προπονητή ή δύο αθλητές να ταξιδέψουν. Και ευελπιστούμε στο μέλλον να έχουμε και άλλα σκάφη να έρθουν στον σύλλογό μας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Όταν δέχτηκα το τηλέφωνο από τον πρόεδρο του Ναυτικού Ομίλου, τον κύριο Αδαμόπουλο, για αυτή την πρωτοβουλία του συλλόγου, δεν μπορούσα να αρνηθώ. Ο αθλητικός σύλλογος ΑΜΕΑ Διαφοροζώ, ως ο μοναδικό αθλητικό σωματείο για ανθρώπους με αναπηρία στη Μεσσηνία και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που αναπτύσσει τα παραολυμπιακά αθλήματα ως μέλος της Ελληνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι με αναπηρία να βγαίνουν από το σπίτι και να βρίσκουν διεξόδους σε πολλά αθλήματα. Εμείς, σαν αθλητικός σύλλογος, αν δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα τα σπορ μόνοι μας και έχοντας όμως σαν πρωταρχικό μας ρόλο και σκοπό να υπάρχουν συνέργειες όπως το έχουμε κάνει και με άλλους αθλητικούς συλλόγους της Καλαμάτας, έτσι και σε αυτή τη φορά με τον Ναυτικό Όμιλο θα συμμετέχουμε σε αυτή τη δράση. Κατά το παρελθόν έχουμε ξανασυμμετάσχει σε κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει πάλι εδώ στην πόλη της Καλαμάτας από τον Έολο, τώρα ακολουθεί ο ΝΟΚ. Ελπίζω άνθρωποι με αναπηρία να ασχοληθούν με τον ναυταθλητισμό. Η Καλαμάτα εδείχνεται, θεωρώ, για κάτι τέτοιο, είτε για ανθρώπους με αναπηρία είτε για αρτιμελείς. Και ελπίζουμε στο μέλλον να έχει ο Αθλητικός Σύλλογος Διαφορόζω, με την βοήθεια του Ναυτικού Ομίλου, αθλητές οι οποίοι θα συμμετάσχουν στα Παναλλήνια Πρωταθλήματα της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και θα πετυχαίνουμε στόχους και όνειρα που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς.
από τα μέλη που έχετε ήδη στο σύλλογο, ακόμα και εσένα Γιώργο, υπάρχει ενδιαφέρον να συμμετέχετε στο καινούργιο αυτό εγχείρημα? Κοίταξε, έχουμε έρθει σε μια συνάντηση, το ξέρουν οι άνθρωποι με κινητική αναπηρία από το σύλλογο μας. Έχουμε έρθει, μάλιστα έχουμε συναντηθεί και με τον Γιώργο και με τον πρόεδρο. Υπάρχει ενδιαφέρον, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος θα το κάνει σε επίπεδο πρωταθλητισμού. Εμένα σίγουρα με ενδιαφέρει. Όμως, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Ειδικά το άθλημα που έχω επιλέξει αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο. Όμως, τον ελεύθερο χρόνο μου σίγουρα θα κάνω κάποιες προπονήσεις. Και επειδή στο μέλλον ποτέ δεν ξέρεις, γιατί να μην είναι και ένα από τα αθλήματα που θα ακολουθήσω στο μέλλον. Και για να κλείσουμε αυτό το πρώτο κεφάλαιο. Να πω ότι παρά την καλή πρόθεση όλων μας, η προσπάθεια θα έμεινε στη φάση του σχεδιασμού αν δεν υπήρχε η χορηγία από το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια, και γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος και προσωπικά την κυρία Βίκη Καρέλια. Ο δεύτερος στόχος είναι η πανελλήνια προώθηση του μηνύματος της εθελοντικής δωρεάς Μυελού των Οστών. Γνωρίζετε ήδη ότι ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας συνεργάζεται επί μια δεκαετία περίπου με το Σύλλογο Αρχαίγωνο Κύτταρο Αίματος, που είναι ο Σύλλογος Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Καλαμάτας. Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας έκανε μια πρόταση στην Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Η πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ αγκάλιασαν αυτή την ιδέα και ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμάτας ανέλαβε πανελλήνια την προώθηση του μηνύματος της εθελοντικής δωρεάς σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το σύνθημα σε αυτή την προσπάθεια είναι «Πρωταθλητές στη θάλασσα, πρωταγωνιστές στη ζωή, όλοι μαζί μπορούμε να χαρίσουμε ζωή». Ήδη έγινε η πρώτη εκδήλωση υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο Γήθιο στις αρχές Φεβρουαρίου, στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα, και το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist κάτω των 13 ετών, που έγινε στην Κατερίνη. Ελπίζουμε ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει συνέχεια και σίγουρα θα την αγκαλιάσουν και οι Ολυμπιονίκες της ιστιοπλοείας. Και μην ξεχνάμε ότι η ιστιοπλοεία είναι το άθλημα που έχει προσφέρει τα περισσότερα Ολυμπιακά μετάλλια στην Ελλάδα. Και το τελευταίο θέμα το οποίο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε είναι το κολυμβητικός αγώνας Σπύρος Κοντόπλος, που γίνεται για πέμπτη χρονιά, για τον οποίο όμως θα σας ενημερώσει η κυρία Τσάκωνα, που είναι έφορος κολύμβησης. Είμαστε ευτυχείς στο τμήμα το κολυμβητικό του Ναυτικού Ομίλου Καλαμάτας, γιατί καταφέρνουμε για πέμπτη χρονιά να διοργανώσουμε το πέμπτο κύπελο Σπύρου Κοντόπουλου με συμμετοχή παιδιών ηλικίας από 9 έως 12 χρονών και μεγαλύτερα σε αγωνιστικής open κατηγορίες. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός κολυμβητικό που γίνεται στην πόλη μας. Μέχρι στιγμής οι δηλωμένοι αθλητές είναι γύρω στους 400. Ελπίζουμε ότι θα ξεπεράσουμε το 530 αθλητές που είχαμε στο τέταρτο κύπελλο Κοντόπουλος. Ένα εξυγχρονισμένο, μάλλον το κολυμβητήριο της Καλαμάτας εξυγχρονίζεται σιγά σιγά, οπότε μας δίνει τη δυνατότητα να διοργανώνουμε τέτοιες αθλητικές εκδηλώσεις. Και ελπίζουμε με τον εθελοντισμό, με αρκετούς χορηγούς και από την περιφέρεια και από το Δήμο Καλαμάτας να έχει επιτυχία και φέτος. Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω ότι αυτό το διάστημα των γιορτών του Πάσχα στο κολυμβητήριο έχουν έρθει ομάδες από Αθήνα και κάνουν προετοιμασία. Οι ομάδες είναι ο Νηρέας Καλανδρίου, το Οφνί της Νέας Ιωνίας, μια ομάδα από το Βόλο και φυσικά είναι και ο πρωταθλητής Χρήστου Απόστολος, ο οποίος τον έχουμε και είναι πάρα πολύ ωραίο να τον βλέπουν τα παιδιά μας και να παίρνουν, δηλαδή αυτό που ζήσαμε, να κολυμπάει ο Χρήστος σε μια διαδρομή και να είναι παιδιά των ακαδημιών μας δίπλα ή παιδιά που ετοιμάζονται να πούν στην αγωνιστική, να τον βλέπουν και να τον βάζουν σαν πρότυπό τους. Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω ότι ο Χρυσομάλης ο Μάριος, ο αθλητής μας, κατάφερε να βγει πρώτο στα 100 μέτρα στους αγώνες των σχολείων, των λυκείων, και αυτό του ανοίγει την πόρτα για να συμμετέχει στην παγκόσμια γυμνασιάδα, η οποία θα γίνει το Μάιο στην Ορμαδία, για αθλητές ηλικίας 16 μέχρι 18 χρονών. Ο Μάριος, ο δικός μας αθλητής από την Καλαμάτα, λοιπόν, θα συμμετέχει και σε αυτό. Το κολυμβητήριο έχει ξεκινήσει, οι μικροί μας βόβιες έχουν ξεκινήσει να έρχονται.
Όλοι μας προσπαθούμε για το καλύτερο, να είναι τα παιδιά στο μέσα στον αθλητισμό. Είμαστε δίπλα από τη θάλασσα να μάθουν να κολυμπούν. Και θεωρώ ότι ο ναυτικός όμιλος με καταξιωμένους προπονητές είναι προς αυτό το, σε αυτό το στόχο πάντα. Αυτά από το κολυμπητικό τμήμα. Φυσικά θα είμαστε σε επαφή γιατί έχουμε εξελίξεις σημαντικές άμεσα μέσα στο Μάιο. Οι αγώνες πότε θα γίνουν? 7-8 Μαΐου. Και είναι προαγωνιστική, αγωνιστική οι κατηγορίες και η αγωνιστική κατηγορία είναι σε Open. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, είναι πανελλήνιας εμβέλειας, δηλαδή θα έρθουν παιδιά από Ρόδο, από Αθήνα, όχι μόνο της περιφέρειάς μας, δηλαδή από Πελοπόννησο και Φτάνησα.